Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ πρωί-πρωί για να παρακολουθήσετε αυτή τη συνεδρία για το κάπνισμα. Υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το ανδρικό φύλο αρχίζει και πυκνώνει την παρουσία του σε τέτοιες παρουσιάσεις. Συνήθως επικρατούσαν... Μην είσαι αισιόδοξος, άρχισε να ρεώνει. Λοιπόν, και θα προχωρήσουμε αμέσως στα ωφέλη της διακοπής του καπνίσματος στους αναπνευστικούς ασθενείς. Και θα αρχίσουμε με τα γνωστά μας αποφρακτικά νοσήματα και τα οποία θα μας παρουσιάσει η κυρία Μητρούσκα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή και βεβαίως την κυρία Πατάκα και τον κύριο Τουμπή. Χρόνια τώρα είμαστε εδώ για την τιμή της παρουσίασης και θα αναφερθώ σε ένα θέμα που όλοι μας το συναντάμε καθημερινά, τα αποφρακτικά νοσήματα και πώς αυτά μπορεί να επηρεαστούν και όχι μόνο τα ωφέλη, αλλά ουσιαστικά τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για τους αρρώστους που βλέπουμε και βεβαίως τα κύρια αποφρακτικά νοσήματα που βλέπουμε είναι το άσθημα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και να δούμε λίγο καπνίζουν οι άνθρωποι που διαγιγνώσκονται με αποφρακτική πνευμονοπάθεια από μια μεγάλη ισπανική μελέτη με 12.000 ανθρώπους με COPD. Φαίνεται ότι ακόμη και στην πολύ βαριά COPD, δείτε, η άρρωστη είναι βαριά, ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 85% καπνίζει πάνω από 10 τσιγάρα την ημέρα, δηλαδή 10 έως 20, με ένα μικρότερο ποσοστό να καπνίζει περισσότερο και από ένα πακέτο, αλλά σε όλα τα στάδια της αποφρακτικής πνευμονοπάθειας οι άνθρωποι καπνίζουν και βέβαια αν πάμε σε αυτές τις μελέτες αναφοράς της φαρμακοθεραπείας, τη ΧΑΠ, θα δούμε ότι ένα ποσοστό 51 στην πρώτη, στην Τριστάτ και στην Τόρτ Στάντι και 45% με μία FEV1 45% οι άνθρωποι καπνίζανε, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς καπνίζανε. Και στις μελέτες αναφοράς που ξέρετε πάντα ότι είναι, επιλέγεται λίγο ο πληθυσμός που μπαίνει στις μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες. Καπνίζουν επομένως οι άνθρωποι με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και δεν θα μπορούσα να μην αρχίσω με τη γνωστή καμπύλη των Φλέτσερ και Πέτη που πώς επηρεάζει το κάπνισμα και η διακοπή καπνίσματος στην έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Αλλά ας πάμε λίγο στα κρυφά, αυτά που δεν τα βλέπουμε όλοι. Ακόμη και όταν η FEV1 είναι σχεδόν φυσιολογική, δείτε εδώ, δείτε στους καπνιστές, μία FEV1 που είναι μεγαλύτερη από 80% predicted, έχει επηρεαστεί ο RV, που είναι ένα στοιχείο αποφρακτικής νόσου. Είναι ένα στοιχείο υπερδιάτασης. Και βεβαίως η διαχυτική ικανότητα επίσης επηρεασμένη σε αρρώστους, επαναλαμβάνω, σε COPD, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι στα κατώτερα φυσιολογικά με μία FEV1 που είναι μεταξύ 82 και 85%. Επηρεάζει η παρουσία του καπνίσματος τα συμπτώματα και τα συμπτώματα στη μελέτη αυτή που δημοσιεύτηκε πριν από 3 χρόνια αφορούν σε αρρώστους που αναφέρουν αναπνευστικά συμπτώματα και ενδεχομένως άσθμα και αρρώστους που είναι μεγαλύτεροι από 45 ετών και έχουν διάγνωση COPD και βλέπουμε ότι στους νυν καπνιστές τα συμπτώματα βέβαια με παραγωγικό βήθρα, με δυσκολία στην αναπνοή και βεβαίως με COPD είναι πιο έντονα στους ανθρώπους που συνεχίζουν το κάπνισμα, επηρεάζει τους παροξυσμούς, ασφαλώς επηρεάζει σε όλα τα στάδια της ΧΑΠ τους παροξυσμούς. Όχι μόνο αυτό όμως. Τι κάνει το κάπνισμα στους αρρώστους με COPD, καταστέλει την αντιμικροβιακή δράση των μακροφάγων, επιβραδύνει την κάθαρση των μικροβιακών προϊόντων από τους πνεύμονες και για να το προχωρήσουμε λίγο, εμείς στους αρρώστους με COPD, από αυτούς που έχουν συχνούς παροξυσμούς, που μπαίνουν στα νοσοκομεία, τι φοβόμαστε, την κλασική λίμωξη από ψευδομονάδα. Αν πάμε λίγο στη βιβλιογραφία παλιότερα, θα δούμε ότι η ψευδομονάδα στους υγιείς ιστούς, έναν υγιή πνεύμονα, δεν προκαλεί νόσο. Αλλιώς όλοι εμείς που βλέπουμε συνέχεια τέτοιους αρρώστους θα ασθενούσαμε μόνιμα από λίμωξη από ψευδομονάδα. Προδιαθέτει όμως το κάπνισμα σε αποικισμό από ψευδομονάδα και μία κλασική μελέτη πριν από 15 χρόνια στο Blue Journal, η οποία τι έδειξε. Η οποία πήραν ένα δείγμα για να δώσουν καπνό ή να δώσουν ψεύτικο καπνό, να δώσουν καπνό τσιγάρο και είδαν ότι όλοι... Με συγχωρείτε, πρέπει να πάω πίσω και δεν ξέρω αν τα καταφέρω. Λοιπόν, τα κατάφερα. Είδαν ότι το κλινικό σκορ της λίμωξης στα 3-24 ώρα, δείτε πώς αυξάνει στους καπνιστές και αυτό
με πιο αντικειμενικά στοιχεία, φαίνεται ότι έχουμε στους καπνιστές τα 2-24 ώρα αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων συνολικά, των μόνο κυττάρων και των ουδετεροφύλων. Άρα πραγματικά επηρεάζει τη λίμωξη από ψευδομονάδα και τον αποικισμό και την ενεργό λίμωξη. Και δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω τη Lung Health Study, η οποία Lung Health Study κράτησε 15 χρόνια, άρα είναι μελέτη αναφοράς κάθε φορά που αναφερόμαστε σε COPD πληθυσμούς. Και τι μας έδειξε αυτή η μελέτη? Αυτή η μελέτη έδειξε, εκτός από όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, έδειξε ότι η συνέχιση του καπνίσματος αυξάνει την πιθανότητα θανάτου από κάθε αιτία. Από κάθε αιτία η πιθανότητα θανάτου στους COPD, είτε αφορά λοιμώξεις, είτε αφορά καρκίνο, είτε αφορά καρδιοπάθειες, αυξάνει αν ο άνθρωπος που διαγνωστεί με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια συνεχίζει το κάπνισμα. Και βεβαίως τα ωφέλη αφορούν στην βελτίωση της έκπτωσης της FEV1. Και επίσης από την Lung Health Study, στην οποία συμμετείχαν 5.600.000 ασθενείς, προκύπτει ότι αυτοί που διακόπτουν το κάπνισμα είχαν καλύτερη αναπνευστική λειτουργία και καλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, και όχι μόνο η έκπτωση συνδυάζεται με το κάπνισμα, αλλά συνδυάζεται και με τον αριθμό τσιγάρων, επίσης από τη Lung Health Study. Δείτε τι ωραία που βελτιώνεται η FEV1, αλλάζουν οι άνθρωποι στάδιο gold αν κόψουν το κάπνισμα όταν διαγνώσκονται με COPD, αλλά και η ποσότητα της ημερήσιας κατανάλωσης καπνού επηρεάζει τα ml έκπτωσης, ετήσιας έκπτωσης της FEV1. Επομένως, πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση η διακοπή του καπνίσματος στους COPD ασθενείς, πάρα πολύ σημαντική όμως και στους ασθματικούς ασθενείς, η έκπτωση της FEV1 με την ηλικία, 80 τα έτη, δείτε τι ωραία που πέφτει η FEV1. Δείτε όμως τι στατιστικά σημαντική διαφορά έχει στους ασθηματικούς ασθενείς. Στους ασθηματικούς ασθενείς που πραγματικά δεν έχουμε όλοι πολύ στραμμένα τα νότα μας. Και βέβαια σε αυτούς τους αρρώστους τώρα, μια καινούρια μελέτη αυτή πριν από 2 χρόνια δημοσιεύτηκε, και η οποία λέει το εξής χαρακτηριστικό. Και την είδα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι άρρωστοι που βλέπουμε στα ιατρεία μας. Και είναι οι άρρωστοι αυτοί οι οποίοι έχουν μία ένα λόγο τυφενό, ο οποίος είναι πάνω από 7, πάνω από 70%. Άρα δεν έχουν by the book COPD. Είναι άρρωστοι που δεν αναφέρουν ιστορικό άσθηματος, αναφέρουν ιστορικό καπνίσματος, και είναι άρρωστοι οι οποίοι έχουν αυτά τα συμπτώματα. Έχουν παραγωγικό βήχα, έχουν δύσπνοια, έχουν συχνές λοιμώξεις, και οι άρρωστοι αυτοί παίρνουν κατά κανόνα εισπνεώμενα φάρμακα μία ή περισσότερες φορές το χρόνο. Αυτή η νόσος πλέον σχετίζεται με το κάπνισμα, και βεβαίως είναι και οι ασθηματικοί άρρωστοι οι οποίοι συνεχίζουν να καπνίζουν. Αυτές οι δύο κατηγορίες ασθενών έχουν πανομοιότυπο φαινότυπο σε ό,τι αφορά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, σε ό,τι αφορά τους παροξυσμούς, σε ό,τι αφορά την νόσο των μικρών αεραγωγών, την εμφάνιση εμφυσήματος, την απάντηση, την ευαισθησία στα στεροειδή και του airway remodeling. Καινούριος όρος μπαίνει σε όλα τα νοσήματα. Και βέβαια εδώ μιλάμε για ένα overlap σύνδρομο, καινούριος όρος που αφορά νόσο μικρών αεραγωγών και αφορά σε αρρώστους που έχουν ή δεν έχουν άσθμα, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι συνεχίζουν να καπνίζουν. Αν προχωρήσουμε σε αυτούς τους αρρώστους, στους ασθματικούς, στην επίπτωση του άσθματος, θα δούμε ότι παιδιά, των οποίων οι γονείς, αυτή είναι από τη SMOC-HAS μελέτη, κλασική μελέτη μεγάλη, φαίνεται ότι παιδιά γονέων που καπνίζουν εκδηλώνουν άσθμα. Εκτός από αυτό, κάτι δεν δουλεύει αυτό, η διακοπή του καπνίσματος ακόμη και 30 μέρες χωρίς κάπνισμα σε COPD και άσθμα βελτιώνει όλα τα συμπτώματα. Άρα είναι σημαντικό. Και στα ιατρία διακοπής καπνίσματος, ακούστε έναν άρρωστο την πρώτη μέρα που έρχεται και είναι ένας άρρωστος αποφρακτικός, και λες ότι πρέπει να κάνουμε μία σπυρομέτρηση, μπαίνει σε πρόγραμμα διακοπής, προγραμματίζεται η σπυρομέτρηση, τον ακούμε ένα μήνα μετά και πραγματικά τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, τα κλινικά και αυτά που βρίσκουμε εμείς, τα σημεία και τα συμπτώματα. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία. Φαίνεται ότι 30 μέρες μετά βελτιώνονται όλα τα συμπτώματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το άσθμα, τι δείχνουν οι μελέτες? Δείχνουν ότι οι άνθρωποι
με άσθημα, πρώτον, έχουν χειρότερο έλεγχο της νόσου. Πλέον το 2019 μιλάμε για το πόσο καλά ελεγχόμενο ή μη ελεγχόμενο είναι άσθημα. Φαίνεται ότι το κάπνισμα συσχετίζεται με περισσότερα νυχτερινά και ημερήσια συμπτώματα. Και φαίνεται ότι συσχετίζεται πιο πολύ με χρόνιο βήχα και βέβαια συνολικά φαίνεται ότι η συνέχιση του καπνίσματος, 5.000 άρρωστοι συμμετείχανε, σχετίζεται με μη καλή απάντηση στα στεροειδή, με μεγαλύτερη έκπτωση της FEV1, με χαμηλότερη FEV1 πριν τη θεραπεία και γενικώς με αύξηση της χρήσης συμπληρωματικής αγωγής. Επηρεάζει λοιπόν το κάπνισμα το άσθημα, δεν λειτουργεί αυτό, δεν μπορώ να αλλάξω εύκολα τις διαφάνειες. Ναι, σωστό. Και να προχωρήσουμε λίγο στους πώς τους προσεγγίζουμε αυτούς τους αρρώστους. Υπάρχει ένα κλασικό statement στο ERJ το 2015, η οποία λέει ότι στους αρρώστους με HAP έχουμε μερικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά την εκτίμησή μας. Οι άρρωστοι αυτοί είναι μια επαναλαμβανόμενη συμβουλή. Πάντα λέμε ότι κόψτε το κάπνισμα. Άρα έχουν μια ανοχή σε αυτή την επαναλαμβανόμενη συμβουλή. Και σε αυτούς τους αρρώστους πρέπει να προσέξουμε μερικά πράγματα ιδιαίτερα, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Πρώτα απ' όλα, αν οι ίδιοι είναι κινητοποιημένοι και όταν κάνουμε την εκτίμησή τους, να χρησιμοποιήσουμε λίγο αυτή τη μέτρηση μονοξιδίου για να τους κινητοποιήσουμε. Αυτό που προτείνουν τα guidelines είναι στους συγκεκριμένους αυτούς αρρώστους, όταν μετράμε το μονοξίδιο του άνθρακα, πρέπει να τους πούμε ότι αυτό το αέριο που μετράμε εμείς ουσιαστικά διώχνει και εκτοπίζει το οξυγόνο που αναπνέεται και που εσείς γι' αυτό το λόγο έχετε δύσπνοια. Αυτό είναι σημαντικό και αυτό είναι προϊόν μόνο του τσιγάρου που καπνίζετε. Αν αυτό το κόψετε, αμέσως από το πρώτο 24ωρο θα αρχίσει να μπαίνει περισσότερο, με πολύ απλά λόγια, περισσότερο οξυγόνο που τόσο πολύ το έχετε ανάγκη στο πνεύμονά σας. Επίσης, κάθε φορά πρέπει να ρωτάμε τον ασθενή με COPD και η ερώτηση αφορά στο πόσο σημαντικό για σας είναι η διακοπή του καπνίσματος. Και αν σας πει σε μία κλίμακα από 2 έως 10, 2 παραδείγματος χάρη, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό το 2 να το αυξήσουμε για να αυξήσουμε έτσι τη συνεργασία του αρρώστου με COPD στην διακοπή του καπνίσματος. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, είναι να εκτιμήσουμε το ιστορικό κατάθλιψη σε αυτούς τους αρρώστους. Οι ερωτήσεις είναι πάρα πολύ απλές. Όταν ετοίμασα την παρουσίαση και διάβασα το paper, είπα ότι όλοι τον προηγούμενο μήνα έχουμε κάποιες στιγμές που νιώσαμε έτσι. Δηλαδή, όλοι είχαμε τον προηγούμενο μήνα κάποιες στιγμές που νιώθαμε καταθλιπτικοί, χωρίς ελπίδα, έτσι νιώθαμε ότι είμαστε down και βεβαίως κάποια στιγμή νιώσαμε ότι δεν υπάρχουμε κάτι ενδιαφέρον ή κάτι να μας κάνει να νιώθουμε ευχαρίστηση. Βέβαια, αν οι άρρωστοι με COPD αναφέρουν ότι αυτό το νιώσαν, εμείς πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη και ίσως πρέπει να πάρουν κάτι γι' αυτό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν καλύτερα τη διαδικασία του καπνίσματος. Δεν θα μείνω σε αυτό, αφορά αυτά τα 5 A's που ακούσαμε πάρα πολύ ωραία και πολύ εκτεταμένα χθες. Θα πρέπει πραγματικά η συμβουλή μας να είναι πολύ καθαρή και πολύ συγκεκριμένη και να επαναλαμβάνεται. Και βέβαια, στην πρώτη φορά που βλέπουμε έναν άνθρωπο με διάγνωση COPD, εμείς τι πρέπει να πούμε. Πρέπει να πούμε στον ασθενή μας ότι το κάπνισμα είναι η κύρια και ίσως η μόνη αιτία που έχει αυτό το νόσημα. Αυτό πρέπει να είναι πολύ σαφές μέσα στο μυαλό του αρρώστου που βλέπουμε. Και όσο αφορά την αντιμετώπιση, στην αντιμετώπιση των αρρώστων με αποφρακτικά νοσήματα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει αυτό η συμβουλευτική. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όσο πιο μεγάλη η συμβουλευτική, πιο πολύ χρόνο, γι' αυτό αναφέρω μια ενδεικτική μελέτη του 2013, η οποία είναι ενδεικτική για τα αποτελέσματά της. Πήραν περίπου 250 αρρώστους, οι οποίοι νοσηλευόταν. Και σε αυτούς τους αρρώστους για κάθε μέρα νοσηλείας, τουλάχιστον για 3 μέρες, κάναν μία ώρα συμβουλευτική. Και βεβαίως πήρανε και σε κάποιους δώσανε και υποκατάσταση νικοτίνης. Δείτε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα σε ένα χρόνο ήταν 52% διακοπή versus 7% αυτοί που δεν πήραν την αγωγή. 52% versus 7%.
τρομακτικά αποτελέσματα για αρρώστους που πραγματικά η COPD, είναι το, η διακοπή του καπνίσματος είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά το προσδόκιμο επιβίωσης και την εξέλιξη της νόσου. Όλα τα υπόλοιπα ελέγχουν τα συμπτώματα, τους παροξυσμούς και όλα τα υπόλοιπα. Άρα σημαντική η μελέτη της συμπεριφοράς. Σε ό,τι αφορά την υποκατάσταση νικοτίνης, φαίνεται ότι σε μία cochrane ανάλυση 17%, 10% το control group. Η μελέτη αυτή είναι η Lung Health Study και τη δείχνω για τον εξής λόγο, διότι στις γκρίζες στήλες είναι η στάνταρ θεραπεία και στις άσπρες στήλες, 5 χρόνια η μελέτη, είναι η υποκατάσταση νικοτίνης με τσίχλες. Τότε υπήρχαν μόνο τσίχλες και αρχίσαν να κυκλοφορούν τα αυτοκόλλητα. Δείτε θεαματικά αποτελέσματα σε 5 χρόνια για το quit rate, δηλαδή 35-40%. Αυτοί είχαν συμβουλευτική και τσίχλες νικοτίνης, υποκατάσταση νικοτίνης για το κάπνισμα. Σημαντική παρέμβαση. Έχουν γίνει διπλές τυφλές μελέτες για τη σύγχρονη φαρμακοθεραπεία στο κάπνισμα. Να δείξω μόνο ενδεικτικά κάποιες, η υδροχλωρική βουπροπριόνη, άρρωστη με COPD, καλά αποτελέσματα, βαρενικλίνη, εξαιρετικά αποτελέσματα. Βεβαίως όλα τα φάρμακα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά στους αρρώστους με αποφακτική πνευμονοπάθεια. Μετααναλύσεις και θα δείξω ό,τι προέρχεται από το statement, οι πολυκεντρικές μελέτες που αφορούν υποκατάσταση νικοτίνης, υδροχλωρική βουπροπριόνη και βαρενικλίνη, εξαιρετικά αποτελέσματα. Μία μελέτη με COPD, αναφέρω γιατί έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, είναι η μόνη μελέτη η οποία χρησιμοποίησε mouth spray. Πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματά της. Σε αυτή την μελέτη το 48% ήταν COPD άρρωστη. Άρα κάνει πολύ καλή απορροφητικότητα. Εγώ χθες την επίδειξη των προϊόντων κατά λάθος το πάτησα και πραγματικά είχα συνέπειες για μία ώρα. Είναι ένα προϊόν, δεν το χρησιμοποιούμε πολύ στα ιατρία μας, ίσως έχει ένδειξη. Τι πρέπει να σκεφτούμε στους αρρώστους με άσθμα? Στους αρρώστους με άσθμα ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε το ραντεβού σαν ευκαιρία, να τους θυμίσουμε ότι έχουμε μεγάλη έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ότι έχουμε χειρότερη απάντηση στα στεραγωειδή και ίσως η άρρωστη αυτή, η κλασική ερώτηση των αρρώστων που έχουν άσθμα λένε «Για όλη μου τη ζωή θα παίρνω αυτά τα φάρμακα». Επομένως, είναι ένα πάρα πολύ καλό σκαλοπάτι για να πούμε ότι, ξέρετε, εκτός του ότι πιθανότατα να χρειάζεστε για όλη σας τη ζωή ή on και off στη διάρκεια της ζωής σας, αν συνεχίζετε να καπνίζεστε θα το χρειάζεστε σίγουρα και θα χρειάζεστε σίγουρα και συμπληρωματική αγωγή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και βεβαίως τα 5 A's εφαρμόζονται και στους αρρώστους με άσθημα και εδώ θα ήθελα μόνο να αναφέρω 2 σημεία και το ένα σημείο είναι ότι η συνέχιση του καπνίσματος, ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί δραματικά να βελτιώσει την υγεία σας. Και κάτι άλλο που το δείχνουμε σε όλα τα workshop που κάνουμε για την εκπαίδευση, όταν οι μαμάδες καπνίζουν, τα παιδιά κάνουν πιο εύκολα οτίτιδες. Πραγματικά είναι πολύ χαρακτηριστικό και μπορούμε να το πούμε στις μητέρες που καπνίζουν ή στους γονείς ότι αν έχετε μικρά παιδιά και κάνουν οτίτιδες, να ξέρετε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών οφείλεται στο ότι συνεχίζετε εσείς το κάπνισμα. Δεν υπάρχουν μελέτες σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, στον πληθυσμό με άσθημα για τα φάρμακα αυτά. Φαίνεται ότι παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να πιστούν οι άρρωστοι με άσθημα να κόψουν το κάπνισμα. Οι υπόλοιπες μελέτες είναι μικρές. Για λόγους τιμής θα αναφερθώ μόνο σε μία μελέτη της κυρίας Γκράτσιου, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από πώς το 2014 νομίζω, και η οποία πήρε COPD και ασματικούς αρρώστους, έδεσε την κλασική φαρμακοθεραπεία με υποκατάσταση νικοτίνης, με βαρενικλίνη και βουπροπριόνη και είδε ότι τα αποτελέσματα είναι τα ίδια με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Άρα τα φάρμακα χορηγούνται, δεν υπάρχουν μελέτες συγκεκριμένες, σχεδιασμένες μόνο για ασθηματικούς ασθενείς. Σε όλες τις μελέτες όμως υπάρχουν άρρωστοι που αναφέρουν ιστορικό άσθηματος. Αν υπάρχει κάτι σημαντικό, ιδιαίτερα στους ασθενείς με άσθημα, είναι ότι μπορεί να είναι μία ευκαιρία αυτές οι συναντήσεις με τα τακτικά ραντεβού
η εισαγωγή ή η επίσκεψη στο ιατρείο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μιλήσουμε σε αυτό τον ασθενή και μπορούμε από μέσα από το νοσοκομείο να ξεκινήσουμε με υποκατάσταση νικοτίνης. Η παρέμβαση λοιπόν της Νάνση Ριγκότη είναι η μελέτη από το Harvard, μια παθολόγος η οποία πραγματικά έχει κάνει εξαιρετικές μελέτες. Φαίνεται ότι η συμβουλευτική και η φαρμακοθεραπεία στους αρρώστους με απορροφητικά νοσήματα πρέπει να ξεκινήσει από μέσα από το νοσοκομείο. Γιατί αυξάνει τα ποσοστά της διακοπής. Και τώρα τι γίνεται με το e-cigarette. Το e-cigarette υπάρχουν αυτές του 19 μελέτες που αναφέρονται σε αναπνευστικά συμπτώματα και στους αρρώστους με άσθμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι πραγματικά είναι ερεθιστικά για τον βλενογόνο του αναπνευστικού το e-cigarette και βέβαια αυξάνει τα συμπτώματα σε όλους τους αρρώστους που έχουν αποφρακτικά νοσήματα, είτε αφορά σε άσθμα, είτε σε κυστική ίνωση, είτε σε πνευμονική νόσο. Και βεβαίως τι κερδίζουμε. Πλέον σε όλες τις μελέτες υπάρχει το κουάλι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αρρώστους με COPD. Αυτά τα έτη ζωής που κερδίζουμε, ποιοτική ζωής, που σχετίζονται με οικονομικά μεγέθη, φαίνεται ότι στους αρρώστους με άσθμα, αυτό το κουάλι είναι ακόμη μεγαλύτερο από το ήδη μεγάλο για τους αρρώστους με COPD. Άρα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση και κλείνοντας, είναι η τελευταία μου διαφάνεια, αυτό αναφέρεται στο statement των αποφρακτικών αρρώστων και ουσιαστικά είναι ένας μπούσουλας για το πώς θα χειριστούμε τους αρρώστους. Τους αρρώστους αυτούς τους χωρίζουμε σε τι, σε αρρώστους που θέλουν να το κόψουν τώρα ή σε αρρώστους που θέλουν να το κόψουν προοδευτικά. Γιατί υπάρχουν άρρωστοι που έχουν το νόσημα και λένε καλό θα ήταν, αλλά είναι αδύνατο να σκεφτώ ότι σε 10 μέρες εγώ δεν θα καπνίζω. Οι άρρωστοι λοιπόν που λένε ότι θέλουν τώρα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, μετράμε την εξάρτηση, δίνουμε θεραπεία και η θεραπεία όλη είναι εγκεκριμένη, υποκατάσταση νικοτίνης, βαρενικλίνη και βουπροπριόνη. Στους αρρώστους που θέλουν να μπουν σε μία προοδευτική μείωση, οι μελέτες λένε ότι τα φάρμακα που συνιστούνται είναι υποκατάστατα νικοτίνης σε άλλοτε άλλη δόση και βαρενικλίνη με ένα πιο extended πρόγραμμα. Γιατί φαίνεται ότι οι καινούργιες μελέτες λένε ότι ακόμη και να μην καθορίσεις τη δεύτερη εβδομάδα ημερομηνία στόχο διακοπής, μπορεί αυτό να επιτευχθεί τον δεύτερο μήνα της θεραπείας. Αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν αντιμετωπίζουμε αρρώστους με αποφρακτικό νόσημα, έχοντας υπόψη μας ότι η διακοπή καπνίσματος είναι η κυριότερη θεραπευτική παρέμβαση σε αυτή την ομάδα των αρρώστων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Μητρούσκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μητρούσκα για αυτή την εμπεριστατωμένη ανάλυση. Βέβαια, θα ήθελα να πω ότι η FEV1 είναι ο χειρότερος δείκτης για την νόσο των μικρών αερακογών. Και στις μικρές πυρομετρήσεις που κάνουμε, δεν έχει και πλέον δεν είναι της μόδας η αναπνευστική λειτουργία και δεν κάνουμε τεχνικές για μικρές αεραγωγούς. Αυτό καθε αυτό το κάπνισμα είναι νόσος των μικρών αεραγωγών. Και αυτό που λέμε ότι να κάνουμε μια σπυρομέτρηση και μπράβο, είστε τυχερός, δεν έχετε χαπ, είναι μια μεγάλη απάτη. Διότι έχουν νόσο των μικρών αεραγωγών, η οποία δεν ανοιχνεύεται, γιατί δεν κάνουμε τις ανάλογες τεχνικές για νόσο των μικρών αεραγωγών. Αυτή καθεαυτή η εισπνευστική προσπάθεια που κάνει ένας καπνιστής και ακόμη χειρότερα ένας καπνιστής ηλεκτρονικού τσιγάρου ή IQOS, είναι και χωρίς να έχει τίποτα μέσα μία μέθοδος για να κάνεις νόσο μικρών αεραγωγών, η εισπνευστική προσπάθεια που κάνουν, δηλαδή εγκλωβίζει. Άρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτά, γιατί εξαπατούμε καπνιστές όταν τους λέμε ευτυχώς η αναπνευστική σου λειτουργία είναι ακόμη καλή. Και νομίζω αυτό είναι που αναφέρουν. Έχετε πάρα απόλυτο δίκιο. Αυτό. Το θέμα είναι ότι γι' αυτό έδειξα ακριβώς το λόγο ότι το RV και τη διαχειτική ικανότητα, βέβαια, συμφωνώ για το FEV1 ότι είναι ένα πολύ αδρό μέγεθος. Από εκεί και πέρα, σε πολύ επιστημονικό επίπεδο που ασχολούνται με μικρούς αεραγωγούς, ακόμη υπάρχει διαφωνία αν μιλάμε για μικρούς αεραγωγούς ή για μικρούς όγκους. Με δεδομένο ότι. Το θυμόσαστε. Μικρή όγκη, ναι. Με δεδομένο ότι γι' αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι στο 25-75 ότι ο όγκος του αέρα που έχει μείνει στο πνεύμονα είναι κατά 25, κατά 50 ή κατά 75% ελαττωμένος. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο
Και αυτό τη μέσο εκπνευστική ροή χρησιμοποιούν στα παιδιά σαν ένα δίκτυο παθητικού καπνίσματος. Ναι. Αλλά αυτά είναι τα αδρά που να πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Τουμπή, ο οποίος αναφερθεί στο κάπνισμα και καρκίνος. Καρκίνος του πνεύμου, να υποθέτω, αλλά εγώ προτιμώ να λέω και καρκίνος. Το θέμα είναι τα ωφέλη της διακοπής του καπνίσματος στους καρκινοπαθείς. Όχι γενικά για τον καρκίνο. Αν και μπορούμε προκαταβολικά να πούμε ότι είναι γνωστή η σχέση του καπνίσματος με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Σίγουρα οι καπνιστές διατρέχουν ένα κίνδυνο 20 φορές μεγαλύτερο να αναπτύξουν πνευμονικό καρκίνο από ότι οι μη καπνιστές. Ας πάμε όμως να δούμε και μάλιστα όταν κάποιος αναπτύξει καρκίνο, τότε και συνεχίζει να καπνίζει, τότε αυξάνεται η συνολική θνησιμότητα, η ειδική θνησιμότητα, η πιθανότητα ενός δεύτερου πρωτοπαθούς νεοπλάσματος, η τοξικότητα της θεραπείας και ασφαλώς αυξάνεται και το οικονομικό κόστος. Αυτό. Και βλέπουμε εδώ τι γίνεται με την διακοπή του καπνίσματος πριν την ανάπτυξη του καρκίνου, πριν τη διάγνωση. Και βλέπουμε μια ραγδαία μείωση του κινδύνου πνευμονικού καρκίνου με την διακοπή του καπνίσματος. Εσύ που είσαι... Όχι, θέλω δείχτη. Εν πάση περιπτώσει, στο σύνολο βλέπουμε μια... Στην πρώτη... Ναι, είναι εκεί. Ευχαριστώ. Το λοιπόν στο σύνολο βλέπετε μια πολύ μεγάλη μείωση στα πρώτα 5 με 10 χρόνια και εδώ είναι οι διάφοροι ιστολογικοί τύποι. Είναι φανερή η πολύ μεγάλη μείωση στο πλακώδες καρκίνωμα, στο μικρογυταρικό καρκίνωμα και λιγότερο στο δεν αλλάζει. Εν πάση περιπτώσει εδώ βλέπουμε την μείωση του κινδύνου του πνευμονικού καρκίνου ανάλογα με τα χρόνια διακοπής πριν τη διάγνωση. Στο σύνολο λοιπόν έχουμε μια μείωση της τάξης του 54% στα πρώτα 2 με 5 χρόνια. Μέχρι τώρα λέγαμε για τη ραγδαία μείωση του κινδύνου τη ραγδαία μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου μετά τη διακοπή. Τώρα εγώ βλέπω, αν δείτε αυτό το 54% είναι τρομακτικό ποσοστό μείωσης του κινδύνου. Και βλέπουμε και μετά και τους ιστολογικούς τύπους. Στο μικρογυταρικό καρκίνωμα, στα πρώτα 2 με 5 χρόνια, η μείωση είναι της τάξεως του 83%. Στο πλακώδες είναι 78% και στο αδενοκαρκίνωμα είναι πολύ χαμηλότερη, γιατί η σχέση του με το κάπνισμα φαίνεται να είναι μικρότερη. Παρά τα αυτά, διακοπή καπνίσματος μετά από 20 χρόνια ο κίνδυνος αυτός μειώνεται γενικά σε όλα το ίδιο. Και να επικαλεστώ τώρα, να πάω στην θρησιμότητα, να επικαλεστώ και εγώ μια φορά αυτή την πολύ μεγάλη μελέτη, που είναι μελέτη η Lung Health Study, και βλέπουμε ότι η μείωση της θρησιμότητας σε καπνιστές και σε μη καπνιστές, συγγνώμη, τώρα μου έβγαλε το δίχτυ. Εν πάση περιπτώσει θα δω. Δεν μου έβαλε δίχτυ. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε στη στήλη εκεί την μεγάλη μείωση της θνητότητας του πνευμονικού καρκίνου σε αυτούς που συνεχίζουν να καπνίζουν και σε αυτούς που διέκοψαν, είναι η πράσινη μπάρα. Και βλέπουμε εδώ τη διακοπή του καπνίσματος και τον κίνδυνο θανάτου σε μια ειδική ομάδα πληθυσμού. Είναι τεράστια αριθμή, είναι σε εργάτες ορυχείων, είναι πάνω από 3.000 αυτοί οι εργάτες. Και βλέπουμε την σχεδόν γραμμική μείωση του κινδύνου θανάτου από πνευμονικό καρκίνο. Και αυτή η σχέση είναι πολύ πιο εμφανής μετά από τα πρώτα 10 χρόνια της διακοπής του καπνίσματος.
Και αυτή η μείωση του κινδύνου θανάτου έχει να κάνει και με τα χρόνια που μεσολαβούν από τη διακοπή και βλέπουμε ότι στα πρώτα 10 χρόνια ο κίνδυνος μειώνεται κατά 28%, στα 10 με 20 κατά 46%, στα 20 με 29 κατά 35% και ούτω καθεξής. Και βλέπουμε εδώ μια ανασκόπηση του 2010 που συσχετίζει το κάπνισμα με την πρόγνωση του καρκίνου που είναι σε στάδιο 1-3. Και βλέπουμε ότι, συγγνώμη, δείκτη δεν έχω, δείκτη. Το λοιπόν, η κόκκινη μπαρά δείχνει την σταθμισμένη τον σταθμισμένο κίνδυνο θανάτου που είναι πολύ πιο μεγάλο σε αυτούς που συνεχίζουν να καπνίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μικρό. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Το λοιπόν, και η μείωση, μάλλον η πρόγνωση είναι πολύ χειρότερη στην συνέχιση του καπνίσματος παρά στην διακοπή του. Ωραία. Είναι. Πρόγνωση επιχειρουργηθέντος καρκίνου. Βλέπουμε ότι είναι μια πρόγνωση που είναι υπέρ της διακοπής του καπνίσματος. Οι διαφορές είναι σημαντικές. Και βλέπουμε την ετήσια επιβίωση μετά τη διακοπή του καπνίσματος σε καρκίνο πάλι πρώιμων σταδίων. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ συνέχισης του καπνίσματος και διακοπής του καπνίσματος, η οποία είναι σημαντική, με ένα hazard ratio 0,75. Και κοιτάξτε κάτι πολύ σημαντικό, είναι ο καρκίνος πρώιμος καρκίνος που αντιμετωπίζεται χειρουργικά και βλέπουμε ότι στο μη μικροκυταρικό καρκίνωμα η συνέχιση του καπνίσματος, η πενταετής επιβίωσής του είναι 33%, στο μικροκυταρικό είναι 29% και επί διακοπής καπνίσματος αυτά τα ποσοστά γίνονται 70% και 63% αντίστοιχα. Τώρα, μια γενική σύνοψη των ωφελών της διακοπής του καπνίσματος καρκινοπάθειας είναι αυτή. Μείωση των χειρουργικών επιπλοκών, μείωση των παρενεργειών της ακτινοθεραπείας, αύξηση της αποτελεσματικότητας της χημειοθεραπείας αλλά και της ακτινοθεραπείας, αύξηση της ποιότητας ζωής κατά την χημειοθεραπεία, μείωση του κινδύνου θανάτου και μείωση του δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου. Τώρα, ως προς τις μεταχειρητικές επιπλοκές. Σίγουρα υπάρχει μια μείωση των μεταχειρητικών επιπλοκών επί διακοπής πρώτου χειρουργείου. Είναι άγνωστη ακόμα η ιδανική διάρκεια διακοπής του καπνίσματος πρώτου χειρουργείου. Θα πρέπει να είναι 4, 6, 8 εβδομάδες. Πάντως, όσο μεγαλύτερη, τόσο μικρότερη πιθανότητα μεταχειρητικών επιπλοκών. Και βλέπουμε εδώ το διάστημα διακοπής του καπνίσματος πρώτου χειρουργείου και βλέπουμε ότι αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση της διάρκειας της διακοπής του καπνίσματος πρώτου χειρουργείου. Φτάνουμε από τον κάτω από ένα μήνα, η touch ratio είναι 10,2 και φτάνουμε πάνω από 12 μήνες στο 5. Και ο κίνδυνος είναι αντιστρόφως ανάλογος της διάρκειας της προχειρητικής διακοπής του καπνίσματος. Τώρα, υποτροπή μετά την χειρουργική θεραπεία, όπως βλέπετε η αποχή πρώτου χειρουργείου, όταν έχουμε αποχή πρώτου χειρουργείου, η υποτροπή είναι της τάξης του 13%, ενώ όταν ο καρκινοπαθής καπνίζει πρώτου χειρουργείου, η υποτροπή είναι της τάξης του 60%. Υποτροπή του καπνίσματος. Και υπάρχουν και κάποιες νεότερες στατιστικές μελέτες, στο χειρουργικό τομέα που υποστηρίζουν ότι η συχνότητα των επιπλοκών των σύγχρονων χειρουργικών παρεμβάσεων δεν επηρεάζεται από τη διάρκεια διακοπής του καπνίσματος. Και μιλάμε για χειρουργικές παρεμβάσεις τις μοντέρνες, τις μεσοθωρακοσκόπησης, βάτς και τα λοιπά, που πράγματι εκεί η καθυστέρηση στην πραγματοποίηση αυτών των εξετάσεων δεν έχει κανένα νόημα. Οι διαφορές στις επιπλοκές σε αυτές τις παρεμβάσεις δεν είναι σημαντικές ώστε να καθυστερεί η χειρουργική παρέμβαση.
Λοιπόν, και περνάμε στην μείωση της αποτελεσματικότητας της χημειοθεραπείας. Υπάρχουν πολλές μελέτες in vitro που πράγματι αποδεικνύουν αυτή την δήλωση και βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα φάρμακα και διάφοροι μηχανισμοί. Υπάρχει ως προς τους αναστολής του EGFR σε καπνιστές, βλέπουμε και σε μη καπνιστές. Υπάρχει μια μεγαλύτερη κάθερση αυτών των αναστολέων, ερλότινιπ και gefitinib. Η ίδια φαρμακευτική τοξικότητα, φαρμακοκινητική και τοξικότητα των 300 μιλιγκράμμ και 100 μιλιγκράμμ του ερλότινιπ σε καπνιστές και μη καπνιστές αντίστοιχα. Και αυτό σημαίνει ότι η δόση αυτού του φαρμάκου σε καπνιστές θα πρέπει να είναι 300 μιλιγκράμμ πιο κάτω. Τι σημαίνει αυτή η ίδια φαρμακοκινητική τοξικότητα? Σημαίνει ότι έχουμε μικρότερη αποτελεσματικότητα στους μη καπνιστές, στους καπνιστές μάλλον, και άρα μπορούμε να μειώσουμε την δοσολογία. Επίταση της κάθαρσης των αναστολίων της τοποϊσομεράσης. Και έτσι έχουμε και εδώ, θα πρέπει να τροποποιείται η δοσολογία αυτού του φαρμάκου επικαπνίσματος. Και έχουμε και μικρότερη ουδετεροποινία με τον gemcitabine και τις ταξάνες σε καπνιστές από ό,τι σε μη καπνιστές. Που σημαίνει ότι πιθανότατα αυτά τα φάρμακα έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα επικαπνίσματος. Και εδώ είναι μια εντυπωσιακή μελέτη που είναι πρόσφατη, του 18, και βλέπουμε την διακοπή του καπνίσματος πρώτης χημειοθεραπείας και την συνολική επιβίωση. Και βλέπουμε ότι στη συνολική επιβίωση στο αδενοκαρκίνωμα δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά, όμως ως προς το πλακώδες που είναι η δεξιά εδώ, βλέπουμε ότι οι διαφορές στην επιβίωση είναι σημαντικότατη και είναι της τάξης του 0,001. Άρα λοιπόν στο πλακώδες καρκίνωμα η διακοπή του καπνίσματος πρώτης χημειοθεραπείας την καθιστά και πολύ περισσότερο αποτελεσματική. Και πάμε στην ανοσοθεραπεία. Έχει φέρει μια επανάσταση στην θεραπεία του καρκίνου τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιούνται φάρμακα διάφορα. Μία κατηγορία εξ αυτών αφορά στους anti-PTL1 παράγοντες. Αυτοί οι υποδοχείς έχουν πολύ μεγάλη έκφραση στα καρκινικά κύτταρα επικαπνίσματος και έχουμε σημαντική ανταπόκριση του μη μικροκυταρικού καρκινώματος σε αυτούς τους αντι-PTL1 παράγοντες και βλέπουμε εδώ την διαφορά με την κλασική χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ως προς τη συνολική επιβίωση και ως προς την ελεύθερη νόσου επιβίωση. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, μπορούμε να το μεταφράσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι οι καπνιστές καπνίζεται για να έχετε μεγαλύτερη ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία στο μέλλον. Όχι, γιατί υπάρχει μελέτη που λέει ότι η ανοσοθεραπεία είναι αποτελεσματικότερη σε πρώην καπνιστές παρά σε νυν καπνιστές. Και η ποιότητα ζωής μετά τη διάγνωση του πνευμονικού καρκίνου και η διακοπή βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Εδώ είναι μια μελέτη με όλες τις παραμέτρους της ποιότητας ζωής και βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική τάση αύξησης της ποιότητας ζωής με όλες αυτές τις παραμέτρους και είναι στατιστικά σημαντική. Και στο performance status βλέπετε ότι και στο πρώτο εξάμηνο και στο 6 με 12 μήνες είναι πολύ πιο σημαντική σε διακοπή του καπνίσματος. Και ο πόνος που είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα σε καρκινοπαθείς σε κάποια φάση της νόσου του θα βιώσουν τον πόνο, βλέπουμε ότι η σοβαρότητα της νόσου σε σχέση τη σοβαρότητα του πόνου σε σχέση με το μη κάπνισμα, το πρώην κάπνισμα και το νυν κάπνισμα είναι πολύ σημαντική. Έτσι. Αυτό είναι το νυν κάπνισμα. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την βίωση του πόνου και την σοβαρότητα του πόνου. Και θέλοντας να κλείσω, θα ήθελα να πω ότι οι καρκινοπαθείς είναι και αυτοί
έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως και οι αναπνευστικοί ασθενείς. Καταρχάς πάσχουν από μια σοβαρή ασθένεια, η οποία είναι ανίατη και κατά κανόνα έχει μικρή επιβίωση, άρα ο άρρωστος βιώνει αυτή την κατάσταση, βιώνει σοβαρά συμπτώματα, τα οποία μπορεί στην αρχή να μην είναι τόσο έντονα, αλλά στη συνέχεια θα καταστούν έντονα. Βιώνει οπωσδήποτε κατάθλιψη. Όσοι ασχολούμαστε με τον καρκίνο του πνεύμονα, συνήθως μετά το πρώτο σοκ του ασθενούς αναγκαζόμαστε να δώσουμε και αντικαταθλιπτικά, διότι πέφτει σε κατάθλιψη ο άρρωστος. Υπάρχει το στίγμα σε αυτούς τους ασθενείς. Είναι μια καινούρια παράμετρος που τώρα εγώ τα τελευταία δύο χρόνια την βρήκα. Υπάρχουν μια κατηγορία καπνιστών που αισθάνονται στιγματισμένοι. Ότι το κάπνισμα είναι αυτό που τους προκάλεσε την νόσο και γιατί να καπνίζω και να πάθω αυτό. Και η ίδια στάση όμως την βιώνει και από τη μεριά των οικείων του είτε των θεραπών των ιατρών. Και άρα του προσφέρονται μικρότερη βοήθεια από ό,τι θα έπρεπε. Άρα λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια κατηγορία ασθενών που αισθάνονται ένοχοι που κάπνιζαν και έπαθαν αυτό που έπαθαν. Και τέλος έχουμε την έντονη εξάρτηση. Τώρα τελευταία οι ψυχίατροι μας πάνε λίγο παρακάτω. Θέλουν να εφαρμόζουν και αυτή την μέθοδο υπολογισμού αξιολόγησης της εξάρτησης χρησιμοποιώντας το TSM-5 και είναι 11 ενότητες και βλέπουμε ότι εδώ χρησιμοποιώντας το Φάγκεστρομ, το ερωτηματολόγιο, στους καρκινοπαθείς του πνεύμονα, το ποσοστό με σοβαρή εξάρτηση είναι της τάξης του 27,5. Χρησιμοποιώντας αυτό το ερωτηματολόγιο, το ποσοστό με σοβαρή εξάρτηση είναι 63%. Δηλαδή, τι κάνει αυτό το ερωτηματολόγιο? Ρίχνει τον ουδό που αναγνωρίζουμε την εξάρτηση. Ρίχνοντας τον ουδό, αυξάνουμε την ευαισθησία για να δούμε αυτούς τους ασθενείς και τι σημαίνει πρακτικά πολύ μεγάλη εξάρτηση. Αυτοί οι άρρωστοι θέλουν εντατικότερη θεραπεία, δεν αντιλαμβάνουν, δεν έχουν καλή αντίληψη της νόσου τους κτλ. Και πάμε στην έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Είναι τρομερό ότι υπάρχει ένα τρομερό έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αυτών των ασθενών. Τους καταδικάζουμε μη ενημερώνοντάς τους. Και βλέπουμε εδώ μια πολύ μεγάλη μελέτη που βλέπουμε πόσο ενημερωμένοι ήταν οι ασθενείς πρώτης χημειοθεραπείας ή οτιδήποτε άλλο. Και βλέπουμε ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την σπαρενέργεια της ακτινοθεραπείας το 62%. Αύξηση των χειρουργικών επιπλοκών στο 53%. Η μείωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας 57%. Μείωση της ποιότητας ζωής 51%. Αύξηση κινδύνου θανάτου 40% και αύξηση κινδύνου δευτεροπαθούς. Άρα λοιπόν, στην πλειοψηφία των πρωτοδιαγνωσμένων ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, 60% αντιλαμβάνεται ότι η συνέχιση του καπνίσματος επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής τους. Και ότι οι τωρινοί καπνιστές αντιλαμβάνονται ότι η συνέχιση του καπνίσματος επηρεάζει αρνητικά τις θεραπευτικές εκβάσεις. Και αν αυτό το έχουν, τότε έχουν και 2-5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να διακόψουν το καπνίσμα. Ευαισθητοποίηση αυξάνει, όπως είπαμε, την διακοπή του καπνίσματος και προσοχή και στην ποιότητα ζωής τονίζεται η ποιότητα ζωής. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των καπνιστών, να συσχετίζονται με τις εκβάσεις. Υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα στη βιβλιογραφία. Πρέπει να ενημερώνονται αυτοί οι ασθενείς, να εφαρμόζονται εντατικά πρόγραμματα διακοπής. Εδώ δεν έχουμε βραχία συμβουλή διακοπής. Θέλουν εντατικό πρόγραμμα διακοπής και θέλουμε και σταθερή και μακροχρόνια παροχή βοήθειας σε αυτούς τους ασθενείς, προκειμένου να βιώσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από την διακοπή του καπνίσματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτό που μας ανέλησε ο κύριος Τουμπής, διότι το πιο συχνό φαινόμενο είναι όταν ρωτάμε από στους γιατρούς κάτω αν είχατε έναν καρκινοπαθή 75 χρονών με χημειοθεραπεία και μεταστάσεις, θα το συστήνατε να διακόψει το κάπνισμα? Συνήθως λένε, άστον τον άνθρωπο να πάει ήρεμος, μόνο που τον στέλνουν μια ώρα αρχίτερα. Ευχαριστούμε πολύ και θα συνεχίσουμε με την κυρία Καρκατζάνη. Και θα ήθελα εκ μέρους όλων μας να την ευχηθούμε χρόνια πολλά για την πρόσφατη γιορτή της. Και θα μας αναφέρει τις επιπτώσεις της διάχυτης διάμεσης πνευμονοπάθειας.
Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και για την τιμητική πρόσκληση. Η ομιλία μου θα επικεντρώσει στο αν υπάρχουν ωφέλη και τι ωφέλη υπάρχουν από τη διακοπή του καπνίσματος στους ασθενείς με διάμεσες πνευμονοπάθειες. Γενικά, τα διάμεσα νοσήματα των πνευμόνων, ανάλογα με πόσο ισχυρή είναι η αιτιολογική συσχέτισή τους με το κάπνισμα, διακρίνονται σε 4 ομάδες. Στα νοσήματα τα οποία υπάρχει πολύ ισχυρή αιτιολογική συσχέτιση με το κάπνισμα, στα νοσήματα τα οποία η πρόσφατη έναρξη του καπνίσματος έχει συνδεθεί με οξία εμφάνισή τους, επίσης με τα διάμεσα νοσήματα τα οποία είναι πιο συχνά σε καπνιστές και τέλος σε αυτά δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα, είναι τα νοσήματα τα οποία είναι λιγότερο συχνά σε καπνιστές. Όσον αφορά την πρώτη ομάδα, δηλαδή τα νοσήματα για τα οποία έχουμε ισχυρή αιτιολογική συσχέτιση με το κάπνισμα, αυτά είναι η αναπνευστική βροχιολίτιδα, διάμεση πνευμονοπάθεια, γνωστή με τη συντομογραφία RBILD, η αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία, DIP, και η πνευμονική ιστιοκυτάρωση με κύτταρα τύπου Langerhans. Και οι τρεις παθήσεις. Βλέπετε το ποσοστό των καπνιστών που υπάρχουν σε κάθε μία από αυτές τις παθήσεις, που είναι ιδιαίτερα υψηλό. Τώρα, γενικά σε όλους η παθολογική απάντηση που δημιουργείται σε όλους τους καπνιστές είναι η αναπνευστική βροχιολίτιδα. Σε νεκροτομικά υλικά, 100% των ενεργών καπνιστών παρουσιάζανε αναπνευστική βροχιολίτιδα, ενώ σε άτομα, στα νεκροτομικά υλικά ατόμων που είχαν διακόψει περισσότερο από 5 έτη, 50% εμφάνιζαν RB. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι η RB με τη διακοπή του καπνίσματος υποστρέφει. Δεν συμβαίνει όμως, τα πράγματα δεν είναι το ίδιο αισιόδοξα για την επόμενη φάση, αν θέλαμε να τη θεωρήσουμε, της RB, που είναι η RBILD, όταν αρχίζουν τα συμπτώματα, όταν αρχίζει η παθολογική ακτινογραφία θώρακος. Καμιά φορά τον λέμε και βρώμικο πνεύμονα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν φαίνεται τα μηνύματα να είναι τόσο αισιόδοξα και δεν μοιάζει να είναι τόσο καλοήθης η πορεία. Η πιο έγκυρη μελέτη που έχει γίνει μέχρι σήμερα έχει γίνει από τους Portnoy και συνεργάτες, η οποία παρακολούθησε και καπνιστές και μη καπνιστές σε έναν αρκετά σημαντικό αριθμό ατόμων για το είδος της μελέτης. Βλέπουμε εδώ ότι όταν συγκρίνανε καπνιστές και τέως καπνιστές, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της μείωσης των συμπτωμάτων ή των φυσιολογικών παραμέτρων ενώ του λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής. Μόνο αυτές οι διαφορές παρατηρήθηκαν σε μία μειοψηφία ασθενών. Οπότε και τα συμπεράσματά τους είναι ότι σε μία μειοψηφία ασθενών που κόβουν το κάπνισμα, όταν έχει δημιουργηθεί RBILD, μπορεί να δούμε βελτίωση. Γενικά όμως υπάρχει έλλειψη μελετών. Οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι ανομοιγενείς, είναι μη συγκρίσιμες και καμία από αυτές τις μελέτες δεν είχε στόχο να μελετήσει το αν η διακοπή καπνίσματος βελτίωσε τις διάφορες παραμέτρους στους τέως καπνιστές. Όλες θέλανε να μελετήσουν τη φυσική πορεία της νόσου. Σίγουρα υπάρχουν ενδείξεις μείωσης της τοπικής φλεγμονής, όσον αφορά δηλαδή τη διήθηση με διάφορα φλεγμονώδη κύτταρα των βρονχιολίων, των μικρότερων αεραγωγών. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει με την DIP, με την αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία, και αυτή είναι νόσος κατεξοχήν των καπνιστών, και σε αυτήν μακροφάγα κατακλείζουν τις κυψελίδες. Στην αξονική τομογραφία θώρακος παρουσιάζονται κυρίως υπερτερούν τα ground glass στοιχεία.
Από διάφορες και εδώ οι μελέτες δεν είναι αρκετές, δεν υπάρχουν στην ουσία πολλές μελέτες και κυρίως τα μηνύματα έρχονται από αναφορές περιπτώσεων όπως αυτήν, στην οποία υπάρχουν και άλλες case reports σαν και αυτήν, όπου αναφέρεται η αυτόματη υποχώρηση της νόσου μαζί με τη διακοπή του καπνίσματος και σε κάποια περιστατικά με την παράλληλη χορήγηση και των κορτικοστεροειδών. Εδώ βλέπουμε στην αξονική τομογραφία τα διθύματα παχύνης μεσολοβιδίων. Εδώ βλέπουμε το ιστολογικό μετακεχρωσμένα και τον κατακλυσμό των κυψελίδων από τα μακροφάγα. Και εδώ βλέπουμε την υποχώρηση της νόσου μετά από την διακοπή του καπνίσματος. Το περιστατικό αυτό δεν πήρε κορτικοστεροειδή. Γι' αυτό και το αναφέρω. Ας δούμε τώρα μια άλλη περίπτωση DIP, η οποία πήρε κορτικοστεροειδή στην πρώτη εμφάνιση, διέκοψε και τον καπνό. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο. Βλέπουμε την παθολογική αξονική τομογραφία, θώρακος. Διακόπτεται το κάπνισμα με χορήγηση κορτικοστεροειδών με μειούμενη δόση, με βαθμιαίο tapering. Χορηγούνται υποκατάσταση νικοτίνης για τη διακοπή καπνίσματος, η οποία είναι επιτυχής. Για 6 μήνες το άτομο μένει χωρίς να υποτροπιάσει ως προς το κάπνισμα. Τον 7ο μήνα υποτροπιάζει και ένα μήνα μετά, λίγες μέρες μετά, αρχίζει να παρουσιάζει, το παρακολουθούσαν αυτό το άτομο, έτσι, και στην συνέχεια μάλλον πηγαίνει στο νοσοκομείο με εικόνα πάλι διάχυτης διάμεσης πνευμονοπάθειας και πλέον οι θεράποντες ιατροί επιβεβαιώνουν την υποτροπίαση της DIP μετά από επανέναρξη, μετά από υποτροπή του καπνίσματος. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν, δεν είναι πολλές οι μελέτες, φαίνεται ότι το βασικό στοιχείο, υπάρχουν ενδείξεις και είναι σημαντικό στους ασθενείς οι οποίοι έχουν DIP να συστήνουμε τη διακοπή του καπνίσματος και η επανέναρξη του καπνίσματος, η υποτροπή του καπνίσματος συνοδεύεται και από υποτροπή της νόσου. Τι γίνεται με την πνευμονική ιστιοκυτάρωση? Είναι πολύ γνωστή η συσχέτιση της νόσου με την πνευμονική ιστιοκυτάρωση. Νόσο στο κέντρο των καπνιστών, η τυπική εικόνα με τις λεπτοτυχωματικές κύστες σε διάφορες φάσεις. Και εδώ πάλι από case report, όπου θα δούμε περιστατικά στα οποία η διακοπή και του καπνίσματος και μόνο ήταν ικανή να μειώσει την νόσο ή να προκαλέσει ύφεση της νόσου. Η πρώτη αξονική αφορά την πρώτη παρουσίαση του ασθενούς, 5 μήνες μετά τη διακοπή του τσιγάρου και 10 μήνες μετά την διακοπή του καπνίσματος. Η επόμενη περίπτωση, η πρώτη εμφάνιση, στους 2 μήνες, στους 6 μήνες. Άρα, πολύ σημαντικό, είναι γνωστό εξάλλου, ότι στα άτομα τα οποία παρουσιάζουν ιστιοκυτάρωση από κύτταρα Λάγκερχας, η πρώτη θεραπευτική παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε είναι να συστήσουμε διακοπή του καπνίσματος. Πρωταρχική σημασίας και υποτροπή του καπνίσματος συνοδεύεται και από υποτροπή της νόσου. Τώρα, για την κατηγορία αυτών των νοσημάτων, οι παθογενωτικοί μηχανισμοί είναι αδιευκρίνιστοι. Σίγουρα έχουμε έναν κατακλυσμό. Τα προϊόντα καπνού προκαλούν συστατικά του καπνού προκαλούν έναν κατακλυσμό από φλεγμονώδη κύτταρα. Σίγουρα ενέχονται διάφοροι παράγοντες της φλεγμονής, οι οποίοι ενισχύουν την στρατολόγηση των κυττάρων, αυξάνουν την επιβίωση των κυττάρων, αλλά και μειώνουν την απόπτωση των μακροφάγων. Φαίνεται ότι εμπλέκεται και ο GMCSF και το TGF-β και δημιουργείται στην ουσία ένας φαύλος κύκλος φλεγμονής. Πάμε να δούμε λίγο τι ωφέλη μπορεί να έχουν τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν νόσημα που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή τα νοσήματα τα οποία η πρόσφατη έναρξη του καπνίσματος μπορεί να προκαλέσει οξία εμφάνισή τους.
Αυτά τα νοσήματα χαρακτηριστικά είναι η οξία συνοφιλική πνευμονία και όσον αφορά σύνδρομα που επιπλέκονται με ενδοκυψελιδική αιμορραγία σε ασθενείς με σύνδρομο Good Pastor, οι οποίοι έχουν μόνο την σπειραματονεφρίτιδα, εάν οι καπνιστές έχουν πολλές ψηλές πιθανότητες να κάνουν ενδοκυψελιδική αιμορραγία. Άρα βασικό και εδώ η διακοπή του καπνίσματος. Στο case αυτό report, σε αυτή την παρουσίαση περίπτωσης, πρόκειται για μια νέα γυναίκα, η οποία είχε πρωτοξεκινήσει το κάπνισμα. Βλέπετε εδώ τα περιφερικά διηθήματα. Έτσι, βλέπετε εδώ την εικόνα στην αξονική τομογραφία. Συστήνεται διακοπή καπνίσματος, η οποία ευωδώνεται, πετυχαίνει, και αποφασίζουν σε αυτή τη γυναίκα να κάνουν μια πρόκληση. Δηλαδή, στην ουσία, βλέπουμε εδώ και βγάζουν διαδοχικές αξονικές τομογραφίες και κάνουν και μπάλ. Λοιπόν, πάω μπροστά. Μισό λεπτούλη. Θα τέλειωσε την παρουσίαση πιο γρήγορα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ όταν πρωτοεμφανίστηκε, έτσι με τα διηθήματα στην αξονική τομογραφία, και βλέπουμε ότι στον Μπάλτης είχε 78% ιωσινόφυλλα. Αφού είχε διακόψει το κάπνισμα, βλέπουμε ότι η ακτινογραφία της γίνεται φυσιολογική, έτσι έχουμε υποχώρηση των διθυμάτων και στο μπαλ έχει 0% ιωσινόφυλλα. Περίπου στους 3 μήνες μετά την βάζουν να καπνίσει. Για κανένα μήνα περίπου ήταν που κάπνισε. Η αξονική τομογραφία θώρακος παραμένει φυσιολογική, όμως το μπαλ της έχει 65% ιωσινόφυλλα. Θεωρήθηκε ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει οξία ιωσινοφιλική πνευμονία. Ποιο είναι το όφελος διακοπής σε αυτή την κατηγορία των νοσημάτων? Οι ενδείξεις είναι υπέρ της μείωσης των υποτροπών, ενώ, όπως είπα και προηγουμένως, το σύνδρομο Good Pastor μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης ενδοκυψελιδικής αιμορραγίας στα άτομα που έχουν εμφανιστεί με σπειραματονεφρίτιδα. Η επόμενη ομάδα αφορά νοσήματα που παρατηρούνται πιο συχνά σε καπνιστές, σε σχέση με μη καπνιστές, και αυτά είναι η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση και η διάμεση πνευμονική νόσος που συνοδεύει τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η συχνότητα καπνίσματος τους ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση δεν είναι αμελητέα και το κάπνισμα είναι γνωστό ότι είναι παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης. Καπνιστές έχουν 1,6 περισσότερα odds, περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση σε σχέση με μη καπνιστές. Δεν ξέρουμε τους μηχανισμούς. Πιθανότατα είναι η αύξηση του οξυδοτικού στρες ή ακόμα και η επιτάχυνση της γύρανσης. Το κάπνισμα γενικά μειώνει την επιβίωση στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Βλέπουμε εδώ τους μη καπνιστές και βλέπουμε εδώ τους τέος και τους current. Η καλύτερη επιβίωση στους καπνιστές σε αυτή τη μελέτη αποδόθηκε στο φαινόμενο, γι' αυτό και δείχνω αυτή τη διαφάνεια, του υγιούς καπνιστή, κατά τη στοιχεία του υγιούς εργαζομένου. Δηλαδή, τα άτομα τα οποία συνέχισαν να καπνίζουν στην ιδιοπαθή με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση ήταν και αυτοί που είχαν την πιο... Παρακαλώ, πηγαίνετε έξω, εννοεί, να μιλήσετε το τηλέφωνο. Την πιο ήπια μορφή της νόσου. Τι συμβαίνει με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα? Άτομα τα οποία έχουν ρευματοειδή αρθρίτιδα και καπνίζουν έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να η νόσος τους να εξελιχθεί και από τον πνεύμονα, δηλαδή να κάνουν διάμεση πνευμονική νόσο.
Πιθανά ο μηχανισμός δράσης είναι μέσω κυτρουλινοποίησης πρωτεϊνών, οι οποίες δρούν αντιγονικά. Βλέπουμε εδώ μία μελέτη που αφορά ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και εδώ βλέπετε την FVC στους ουδέποτε καπνιστές, βλέπετε στους καπνιστές που είναι κάτω από 25 πακέτα έτη και στους καπνιστές άνω των 25 πακέτα έτη. Βλέπετε λοιπόν ότι και η FVC και η DLCO επηρεάζονται πολύ περισσότερο στους καπνιστές που είναι πάνω από 25 έτη, και ενώ και τα ευρήματα από την ακτινογραφία θώρακα, από τον απεικονιστικό έλεγχο με ακτινογραφία θώρακα, πάλι αυξάνουν στους ασθενείς που είναι καπνιστές. Και εδώ, η προηγούμενη ανάλυση που σας έδειξα ήταν η μονοπαραγοντική. Τώρα εδώ, στην πολυπαραγοντική ανάλυση που έκαναν, το κάπνισμα ήταν ο κυριότερος παράγοντας που είχε τις ισχυρότερες συσχετήσεις και τις πιο με όλες τις παραμέτρους, έτσι, δηλαδή και με τα συμπτώματα, και με τα συμπτώματα, αλλά και με το λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής, αλλά και με το κάπνισμα. Οι καπνιστές με περισσότερο από 25 πακέτα έτη είχαν 3,7 φορές περισσότερη πιθανότητα να αναπτύξουν διάμεση πνευμονική νόσο σε έδαφος ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Τι γίνεται εντάχει, υπάρχουν κάποιες διάχυμες πνευμονοπάθειες οι οποίες παρατηρούνται σε μη καπνιστές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν υπάρξει ένας καπνιστής που έχει είτε πνευμονία υπερευαισθησία είτε σαρκοείδους, θα πούμε απ' τη καλά συνέχισε να καπνίζεις. Όχι, μπορεί να είναι λιγότερο συχνές τους καπνιστές, αλλά όμως είναι γνωστό ότι τα νοσήματα αυτά είναι πολύ πιο σοβαρά, η μορφή τους πολύ πιο σοβαρή στους καπνιστές, και γι' αυτό και στην κατηγορία όταν έχουμε να κάνουμε με καπνιστές, θα συστήσουμε διακοπή του καπνίσματος. Και συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω ότι το κάπνισμα εμπλέκεται όχι μόνο στην παθογένεια, αλλά και στην εξέλιξη των διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών. Η διακοπή του καπνίσματος συμβάλλει στη μείωση των συνοσηρωτήτων επιπλέον. Να θυμηθούμε τη συνύπαρξη εμφυσήματος και καρκίνου του πνεύμονα με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Και είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενίσχυση της προσπάθειας να διακόψουμε το κάπνισμα και να επανεξετάσουμε τον ασθενή μετά τη διακοπή του καπνίσματος, γιατί αρκετά πράγματα μπορεί να έχουν αλλάξει και ως προς την εμφάνιση της νόσου του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Καρκατσάνη, για την πολύ σημαντική παρουσίασή σας. Κάποια ερώτηση από το ακροατήριο? Ναι, παρακαλώ. Θα ακολουθήσει η ειδική διάλεξη γύρω από το ηλεκτρονικό κάπνισμα γενικά και θα ακούσετε εκεί και τις θέσεις και της ελληνικής πνευμονικής εταιρείας και της ευρωπαϊκής εταιρείας και της αμερικάνικης. Υπάρχει μια σύμπτωση απόψεων γύρω από το θέμα. Μια διευκρίνηση. Σε ποια άτομα έγινε αυτή η πρόκληση με το κάπνισμα και την αύξηση των ιωσινοφύλων? Όχι, έγινε σε νέα κοπέλα. Ήταν case report. Ήταν case report, οπότε ήταν μια νέα κοπέλα, 22 χρονών, η οποία εμφανίστηκε και αποφασίσανε να κάνουν την πρόκληση για να δούνε. Ωραία. Αν συσχετίζεται. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Τώρα θα καλέσουμε, ποια θα καλέσουμε? Την κυρία Παστάκα. Την κυρία Παστάκα, όχι την κυρία Πατάκα. Θα μας μιλήσει για την υπνική άπνοια. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Χαίρομαι που βλέπω τον κύριο Τουμπί, τον παλιό μου δάσκαλο. Και θα σας πω για τα ωφέλη της διακοπής καπνίσματος στο σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας. Εδώ το σύνδρομο αποφρακτικής, πρώτα θα αναφερθούμε αναγκαστικά στη σχέση των δύο και μετά στα ωφέλη, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Το γνωρίζουμε ότι το τσιγάρο σκοτώνει. Δεν θα σας πω εγώ περισσότερα, έχουν αναλυθεί ούτως ή άλλως.
Το χαρακτηριστικό λίγο που θέλω να επισημάνω είναι ότι σκοτώνει, στην διαφάνεια αυτή το γκρι σκούρο είναι αυτοί που καπνίζουν τώρα, ενώ με τη ρίγα στο πλάι είναι με συνυπάρχουσες παθήσεις τύπου μεταβολικού συνδρόμου, παχυσαρκίας ή άπνοιας. Οπότε στην ηλικία αυτή που αφορά η άπνοια, το τσιγάρο σκοτώνει ακόμη περισσότερο όταν συνδυάζεται με την άπνοια. Τώρα, η αποφρακτική άπνοια του ύπνου. Είναι πολύ συχνή, δηλαδή σταματάμε πλέον να τη λέμε πάθηση. Είναι μια κατάσταση, αφορά έως και το 49% του μέσου της μέσης ηλικίας. Αυξάνει ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ίσως το διαγνώσκουμε και περισσότερο. Εδώ η θνητότητα του συνδρόμου, στο σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας σε σχέση με τη βαρύτητά του είναι πολύ μεγάλη. Και εδώ με το κόκκινο βελάκι βλέπουμε τη σχέση με το κάπνισμα, η θνητότητα σε σχέση με κάποια άλλα νοσήματα, που στο κάπνισμα βλέπουμε ότι είναι παραπάνω σε σχέση με την κάτω ακριβώς λεπτά που δεν καπνίζουν ή που το έχουν κόψει. Υπάρχει όμως σχέση μεταξύ των δύο. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε, το 2000 δηλαδή μαθαίναμε, ήμασταν σίγουροι ότι το κάπνισμα σχετίζεται με την αποφρακτική άπνοια. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα που λέγαμε, παχυσαρκία, αλκοόλ, ηλικία κτλ. Ήταν και το τσιγάρο. Και θεωρούσαμε ότι οι καπνιστές έχουν 2,5-3 φορές περισσότερες πιθανότητες να πάθουν αποφρακτική άπνοια. Μετά αυτό λίγο άλλαξε. Βγήκαν πολλές μελέτες οι οποίες ήταν αρνητικές ως προς αυτό, δεν βρήκαν μεγάλες σχετίσεις. Και γενικά δεν υπάρχει έλλειμμα στη βιβλιογραφία, τεράστιο έλλειμμα. Μια σχετικά πρόσφατη μετανάλυση δείχνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση. Εκεί που συμφωνούν όλοι είναι όμως ότι ο ύπνος είναι φτωχός και ότι στους καπνιστές και επίσης εμφανίζουν ημερήσια υπνηλία σε μεγαλύτερο βαθμό, χωρίς ακριβή συσχέτιση. Συμφωνούν επίσης στο ότι το σύνδρομο απνιών στους καπνιστές είναι σε πιο νεαρή ηλικία και είναι πιο σοβαρό. Και με ποιο τρόπο το τσιγάρο επηρεάζει την αποφρακτική άπνοια, διαταράσσοντας την αρχιτεκτονική του ύπνου, τα αντανακλαστικά και τις μικροαφυπνήσεις και επηρεάζοντας φυσικά τη φλεγμονή. Στην αρχιτεκτονική του ύπνου, οι καπνιστές είναι δεδομένο, και εδώ συμφωνούν πάμπολες μελέτες, ότι ο ύπνος στους καπνιστές είναι αυτό που λέμε φτωχός, μη επικοδομητικός ύπνος. Κοιμούνται αργότερα, δυσκολότερα, ξυπνάνε ενδιάμεσα. Έχουν αυτές τις μικροαφυπνήσεις, τις συχνές, δεν μπορούν να διατηρήσουν τον ύπνο, έχουν την αίσθηση ότι δεν έχουν κοιμηθεί καλά, την ημέρα νιστάζουν. Γενικά είναι ο μη αποδοτικός ύπνος και συγκεκριμένα τα επίπεδα της κοτινίνης συνδυάζονται αρνητικά με τον ύπνο των βραδαίων κυμάτων. Δηλαδή ο ύπνος των βραδαίων κυμάτων είναι αυτός που μας ξεκουράζει περισσότερο, όσο περισσότερη κοτινίνη τόσο λιγότερος ύπνος βραδαίων κυμάτων. Τα άλλα πάλι το ίδιο, με περισσότερες μικροαφυπνήσεις, πιο έντονο REM και περισσότερες άπνιες. Δηλαδή, οι καπνιστές κάνουν πιο άπνιες. Μην ξεχνάμε, στο δίκτυο απνιών υποπνιών λαμβάνουμε μέρος τον αριθμό των απνιών και των υποπνιών μαζί. Στους καπνιστές υπερισχύουν οι άπνιες, γι' αυτό λέμε τα πιο σοβαρά γεγονότα που απαρτίζουν το δίκτυο. Επίσης, στους καπνιστές έχει βρεθεί μικρότερη αναλογία της δέλτα δραστηριότητας και μεγαλύτερη της αλφα δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι στη δέλτα δραστηριότητα είναι που ξεκουραζόμαστε περισσότερο, ενώ στην αλφα δραστηριότητα είναι πιο ενεργός ο εγκέφαλος, είναι εκεί που δεν ξεκουράζεται ο άνθρωπος όπως θα έπρεπε. Και όλο αυτό, οι μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα έχουν να κάνουν κυρίως με τις πρώτες ώρες του ύπνου. Αυτό λένε, μπορεί να οφείλεται είτε στην διακοπή είτε να οφείλεται στην νικοτίνη, είτε σε συμπτώματα στέρησης από την νικοτίνη. Τη στέρηση εντός εισαγωγικών τις ώρες που κοιμάται. Νομίζω το πρώτο. Και γενικότερα οι καπνιστές δεν έχουν το αποδοτικό ύπνο. Το ίδιο ισχύει σε πρόσφατη μελέτη και σε εφήβους που είχαν εκτεθειμένοι σε παθητικό κάπνισμα. Οι έφηβοι λοιπόν που είναι εκτεθειμένοι σε παθητικό κάπνισμα, καθώς και αυτοί που καπνίζουν λίγο, τους άλλους μικρή είναι η ποσότητα σε αυτούς, έχουν τα ίδια προβλήματα με μη αποδοτικό ύπνο, με προβλήματα υπνίας, μικρόχρονο ύπνου, πολλές αφυπνήσεις κατά τον ύπνο τους και γενικά
μη ηρεμία κατά τον ύπνο. Τώρα, ένα άλλο θέμα, τα νευρομυϊκά αντανακλαστικά. Όσον αφορά για αυτά, δεν υπάρχουν πολλές μελέτες, ενώ γέννητα προβατάκια έχει βρεθεί ότι μειώνεται το αναπνευστικό ερέθισμα, μειώνεται το βετέ της αναπνοής, υπάρχει κάποια επίδραση. Έχουν γίνει μελέτες όσον αφορά για το σύνδρομο ευφνιδίου θανάτου σε βρέφη, σε έγκυες γυναίκες που καπνίζουν, ότι υπάρχει μια επίδραση, υπάρχει σίγουρα επίδραση στη χημοευαισθησία και στις μικροαφυπνήσεις που θα έχουν αυτά τα έμβρια όταν γεννηθούν. Αλλά για να έρθουμε στα πιο δικά μας, τους ενήλικες, το σύνδρομο, οι άνθρωποι που είναι καπνιστές έχουν περισσότερα arousal, μεγαλύτερο δίκτυο μικροαφυπνήσεων. Δηλαδή, ξυπνάνε, υπάρχει μια διέργευση του εγκεφάλου, δεν κοιμούνται ήρεμα. Αυτή την αφύπνιση άλλοτε την αντιλαμβάνονται, άλλοτε δεν την αντιλαμβάνονται. Και έχουν περισσότερο χρόνο ύπνου με χαμηλό κορεσμό αιμοσφαιρίνης. Αν συμβεί η απόφραξη στους ανώτερους αερογωγούς, αυτή είναι πιο έντονη και πιο δύσκολα, και πιο δύσκολα έρεται. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί, οι καπνιστές που κάνουν και προβλήματα στον ύπνο, να έχουν μεγαλύτερους αποκορισμούς, ο δείκτης απνιών αυξάνεται ανάλογα με το pack years και γενικότερα εμφανίζουν πιο νωρίς το σύνδρομο απνιών και πολύ πιο σοβαρό. Δηλαδή, όπως είπαμε, αυτό κρατάμε, ότι οι καπνιστές σε γενικές γραμμές θα έχουν μία αποδοτικό ύπνο τους ή άλλως και αν εμφανίζουν σύνδρομο απνιών, αυτό θα είναι συνήθως πιο σοβαρό, θα έρχεται σε πιο νεαρή ηλικία, θα συνοδεύεται από περισσότερες άπνιες, δηλαδή παρά υπόπνιες και θα συνοδεύεται από αποκορεσμούς πολύ πιο έντονους που κρατούν πολύ περισσότερο. Και όσον αφορά για τη φλεγμονή, αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι, φλεγμονή υπάρχει ούτως ή άλλως στους ασθενείς που ροχαλίζουν, λόγω του ότι πάλονται τα μόρια της Σπαρτακής Υπερώας και η φλεγμονή υπάρχει και αυξάνεται σύμφωνα με τη βαρύτητα του συνδρόμου απνιών. Στους καπνιστές έχουμε και επιπλέον παράγοντες, προφλεγμονώτες παράγοντες, όπως αυτός ο παράγοντας νευροενδοκρινής που έχει σχέση με την έκρηξη της καλσιτονίνης. Εδώ βλέπουμε το βλενογόν της μαλθακής υπερώας σε ασθενή με σύνδρομο απνιών ανάλογα με τη βαρύτητα του συνδρόμου. Όσο πιο σοβαρό είναι το σύνδρομο απνιών, βλέπουμε στην τελευταία δίδα ότι δίνονται οι αλλαγές, οι τοπαθολογικές αλλαγές. Επίσης, οι αλλαγές αυτές είναι εντονότερες σε καπνιστές. Ανάλογα με την καπνιστική συνήθεια, όσο περισσότερο έντονη η καπνιστική συνήθεια, σε άνθρωπο που έχει σταθερό δίκτυο απνιών-υποπνιών. Και ο παράγοντας CGRP που ανιχνεύεται στους καπνιστές. Έχουμε όμως και άλλα θέματα εδώ πέρα. Το σύνδρομο απνιών είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι στις άλλες περιπτώσεις για να πούμε ότι θα κόψει ο ασθενής το τσιγάρο. Γιατί μην ξεχνάμε, οι άλλες παθήσεις που αναφέρθηκαν είναι αναπνευστικές παθήσεις. Το σύνδρομο απνιών δεν είναι μάλλον δεν είναι, εδώ στην Ελλάδα το αντιμετωπίζουμε εμείς οι πνευμονολόγοι, αλλά σε πολλά άλλα μέρη αντιμετωπίζεται από άλλες ειδικότητες που δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά το αναπνευστικό. Οι άνθρωποι αυτοί νιστάζουν, δεν έχουν μία αποδοτικό ύπνο ούτως ή άλλως λόγω του συνδρόμου αποφρακτικής άπνοιας. Με το τσιγάρο αισθάνονται ότι κάπου βρίσκουν μια παρηγοριά στο να αφυπνιστούν, στο να κάνουν κάτι. Μην ξεχνάμε ότι η νικοτίνη είναι η διαγύρη του ντοπαμιναρχικούς νευρώνες, οπότε αυτό από μόνο του κάνει μια μικροδιέγερση, δηλαδή μέσα στην υπνηλία που βιώνουν αυτοί. Αισθάνονται ότι έτσι ξυπνάνε. Η υποξία επίσης έχει σχέση με αυτούς τους νευρώνες, οπότε ο εθισμός των υπναλαίων ολίγων υποξικών ασθενών είναι πολύ πιο έντονος. Συνολικά, δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι το τσιγάρο με την αστάθεια που δημιουργεί στους ανώτερους αεροβογούς ευνοεί κατά κάποιο τρόπο το σύνδρομο, την ύπαρξη του συνδρόμου απνιών, αλλά και το σύνδρομο υπνιών, λόγω της υποξίας από τη μία και της υπνηλίας από την άλλη, ευνοεί τον εθισμό. Το να μην μπορεί κανείς να διακόψει εύκολα το τσιγάρο στην περίπτωση του συνδρόμου απνιών. Και όταν συνυπάρχει φυσικά σύνδρομο απνιών με κάπνισμα, τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Εδώ είναι ακραίο τέλος. Μην ξεχνάμε και την κατάθλιψη και όλο αυτό το πακέτο που υπάρχει στους ασθενείς με σύνδρομο απνιών, όπου
λόγω της διέγερσης των σερωτονεργικών νευρώνων από την νικοτίνη, θεωρούν ότι η νικοτίνη θα τους βοηθήσει στην κατάθλιψη. Και για αυτούς τους λόγους είπαμε είναι πιο δύσκολο. Και επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα προβληματάκια. Ο ασθενής που έχει, ο ασθενής που κόβει το τσιγάρο, ο καπνιστής που κόβει το τσιγάρο, θα έχει, το γνωρίζουμε αυτό, κάποιες, στην αρχή κάποιες μέρες, μια αϊπνία, μια ευερεθιστότητα, μέχρι ώστε όλα αυτά υποχωρήσουν και βελτιωθεί και ο ύπνος του. Αλλά ένας απνοϊκός, ο οποίος έχει ούτως ή άλλως κάποια τέτοια συμπτωματάκια, αυτά θα ενταθούν και εκεί θα ανησυχήσει και θα αισθανθεί ότι η διακοπή του τσιγάρου τον χάλασε πολύ περισσότερο. Ναι, εδώ πέρα φορώντας τα πάτς νικοτίνης, αυτό έχει μελετηθεί έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να κόψουν το τσιγάρο με τα πάτς νικοτίνης, να μην αισθάνονται ότι διαταράσσεται ο ύπνος τους, και όμως είναι πολύ χειρότερα, γιατί η νικοτίνη διεγείρει πολύ το συμπαθητικό, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ έντονη αλφα-δραστηριότητα και αντιθέτως μειωμένη δραστηριότητα βραδέων κυμάτων. Έτσι ο ύπνος είναι ακόμα χειρότερος με τα πάτς νικοτίνης. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει από μόνοι τους να κάνουν κάποια προσπάθεια, ίσως λίγο παραπάνω με τη δική μας ψυχολογική στήριξη στη διακοπή του καπνίσματος. Αλλά, ναι, θέλω να πω μετά και ένα άλλο. Όπως επίσης και για τα χάπια που πριώνεις, αυξάνουν το REM ύπνο, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά, συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με σύνδρομο απνιών, αυξάνει τις άπνιες στη φάση του REM ύπνου, λόγω υποτονικότητας των μειών, οπότε αυξάνοντας το REM ύπνο, αισθάνονται ότι χειροτερεύουν. Και χειροτερεύουν επί της ουσίας. Αλλά μην ξεχνάμε σε όλο αυτό το πακέτο, γιατί το παρουσίασε πολύ άσχημα. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα συμπτώματα, δηλαδή στη διακοπή καπνίσματος, είναι έντονα άσχημα στους ανθρώπους που έχουν σύνδρομο απνιών, που βιώνουν τα συμπτώματα του συνδρόμου απνιών, χωρίς όμως να αντιμετωπίζονται γι' αυτά. Αν παράλληλα τους αντιμετωπίσουμε με CPAP, με κάποια εφαρμογή για το σύνδρομο απνιών, όλα αυτά έρονται και φυσικά βελτιώνονται. Κάτι άλλο που τους φοβίζει ιδιαιτέρως είναι η παχυσαρκία που συμβαίνει μετά τη διακοπή του τσιγάρου. Πολλοί αυξάνουν, πολλοί μας έρχονται στο ιατρείο μελέτης ύπνου μετά από τη διακοπή του καπνίσματος, επειδή έχουν πάρει κιλά. Σε όλο αυτό θέλει και μια προσπάθεια παραπάνω και μια ψυχολογική υποστήριξη. Οπωσδήποτε, η συνύπαρξη αυτών είναι τραγική. Είναι τραγικά τα αποτελέσματα της συνύπαρξης. Δουν συνεργικά, δεν είναι απλά ότι συνυπάρχουν. Υπάρχει το οξυδοτικό στρες, γνωρίζουμε τους μηχανισμούς, η βλάβη του ενδοθυλίου, η απάντηση στη φλεγμονή. Είναι όλα αυτά πολλαπλάσια, με αποτέλεσμα τα καρδιακιακά νοσήματα να έχουν πολύ μεγαλύτερη επίπτωση. Μελέτες τελευταίες δίνουν σε αυτό περισσότερη ένταση, δηλαδή τα θρομβοεμβολικά επεισόδια είναι πολύ αυξημένα σε ασθενείς που και καπνίζουν και έχουν σύνδρομο απνιών. Επίσης, δρούν συνεργικά στην εμφάνιση της αντίσταση στην ινσουλίνη, στο ζαχαροδιαβήτη, στο μεταβολικό, στην λειτουργία του ενδοθυλίου, εδώ όπως μετριέται με το πατρέτσιο που βασίζεται στην αρτηριακή τονομετρία. Εδώ βλέπουμε στην αρχή είναι οι μη καπνιστές που δεν έχουν σύνδρομο απνιών, διαστέλλονται ωραία τα εγγύα, ενώ στο τέλος που είναι και καπνιστές και με σύνδρομο απνιών, αυξάνεται ο εινόδης ιστός στα εγγύα, επομένως δεν έχουν τη μεγάλη διασταλτική τους ικανότητα. Επίσης, συνεργικά δρούν και στις γνωσιακές διαταραχές. Πολλά τεστ που έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν δει ότι η ομάδα που και καπνίζει και έχει σύνδρομο απνιών έχει πολύ λιγότερο, έχει χειρότερα προβλήματα όσον αφορά σε αυτά τα ερωτηματολόγια. Και είναι λογικό, γιατί η ασφάλεια ζωής εδώ είναι πολύ πιο ακριβή, είναι μια κινητή βόμβα. Υπάρχουν βέβαια και μελέτες που λένε ότι τα συνυπάρχοντα καρδιαγκιακά νοσήματα στους ασθενείς με ΣΑΙ δεν σχετίζονται τόσο με το τσιγάρο. Υπάρχουν και αυτά. Και όσον αφορά στο διατάφτα για τη θεραπεία που χρησιμοποιούμε, έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς που είναι πιο συμμορφωμένοι στη θεραπεία,
είναι αυτοί που δεν καπνίζουν. Όταν κάποιος παραμένει μετά να είναι καπνιστής, συνήθως δεν θα συμμορφωθεί ούτε με το CPAP που θα του δώσουμε. Να μην ξεχνάμε κι εμείς στο σύνδρομο πνιών ότι μαζί με όλα τα άλλα, το lifestyle είναι πολύ πολύ σημαντικό. Δηλαδή και η διακοπή καπνίσματος είναι σημαντική. Μια μεγάλη πρόσφατη μελέτη που χρησιμοποίησε, που ενέτεινε πολύ όσους προς αυτό το τομέα, στο lifestyle, δηλαδή στην διατροφή, στην απώλεια βάρους, στην άσκηση και στη διακοπή του καπνίσματος, είδανε θεαματικά αποτελέσματα. Και δεν πρέπει να ξεφεύγει από κανένας είδους ιατρείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω βέβαια ότι και το απνοϊκό σύνδρομο είναι ένα πολυπαραγοντικό σύνδρομο και ουσιαστικά είναι μία πάθηση η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με αναπνευστικά. Και υπήρχε η εποχή όπου λέγανε, υπήρχαν κάποιες εργασίες που το είπατε κι εσείς, ότι το κάπνισμα τη νύχτα ίσως βελτιώνει το απνοϊκό σύνδρομο, οι οποίες βέβαια κατέρευσαν μετά, διότι δεν το βελτιώνει. Βρέθηκε ότι και σε μια μελέτη που είχαμε κάνει εμείς το 2005 περίπου στο πότε, τι συσχετίζεται με τις υποτροπές, είδαμε ότι η κακή αρχιτεκτονική του ύπνου σε άτομα που κόψαν το κάπνισμα υποδήλωνε υποτροπή στο κάπνισμα. Δηλαδή η ποιότητα του ύπνου έχει ιδιαίτερη σημασία με το κάπνισμα. Και μην ξεχνάμε ότι τα άτομα τα οποία καπνίζουν έχουν επίπεδα νικοτίνης ήδη υψημένα τη νύχτα. Άρα το να λέμε ότι τα πάτς νικοτίνης σε όσα δεν λειτουργούν αλλά διαταράσσουν, πιο πολύ είναι τα στερητικά που διαταράσσουν την ποιότητα του ύπνου, παρά τα πάτς νικοτίνης αυτά καθεαυτά. Δηλαδή αυτοί ούτως ή άλλως είχαν επίπεδα νικοτίνης υψημένα. Και θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλές μεν εργασίες, εξαρτάται από ποια θα το δει, πώς θα το δεις. Mm. Εδώ πέρα βλέπουμε τι κάνει η διακοπή καπνίσματος σε ασθενείς οι οποίοι έχουν αποφρακτικές άπνοιες στον ύπνο, εάν τους βελτιώνει ή όχι. Και αυτό είναι το ερώτημα. Θα επικεντρωθεί κανείς σε αυτό, διότι και στο σαχαροδιαβήτη και στο σύνδρομο αυτά, εκείνο που φοβάται κανείς είναι πως βάλουν πολύ βάρος και επιδεινώνουν από άλλες συνοσηρότητες. Το θέμα είναι, αξίζει τον κόπο ο κίνδυνος θανάτου από τις συνοσηρότητες ή το κάπνισμα είναι ένας παράγοντας που είναι ακόμη χειρότερος για συνοσηρότητες? Σίγουρα αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με αυτούς τους ασθενείς. Αυτό που διαπίστωσα κι εγώ και διαβάζοντας όλα αυτά, είναι ότι αυτοί οι ασθενείς απλά είναι λίγο πιο δύσκολο. Δεν είναι το ίδιο όταν βλέπουν. Όλοι είναι δύσκολοι. Όλοι οι χρόνιοι ασθενείς, ναι, δηλαδή είναι τη χειρότερη κατάθλιψη πιθανόν την έχουν οι ασθενείς με καρκίνο, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική, οι ασθενείς με διαβήτη. Όλοι έχουν κατάθλιψη. Δηλαδή, όλοι έχουν, εάν τους ψάχνετε, και ο κ. Φωτόπουλος ξέρει καλύτερα από μένα, έχουν κατάθλιψη. Το θέμα είναι ότι η θεραπεία της κατάθλιψης δεν θυμάμαι κανείς να έχει συνταγογραφεί στη νικοτίνη. Δεν είναι η νικοτίνη. Όχι, είναι αυτή καθεαυτή η ίδια που πιθανόν στα στερητικά της κάνει κατάθλιψη. Απλά επειδή κάνουν αυτά τα προβληματάκια που ανέφερα, θέλουν περισσότερη ψυχολογική υποστήριξη, ίσως μεγαλύτερη στήριξη και άρα από εμάς. Άρα το μήνυμα είναι αυτό. Σαφώς είναι αυτό το μήνυμα και συνήθως οι ασθενείς μας, από ό,τι βλέπω, όταν αποφασίσουν να πάρουν συσκευή CPAP για το σπίτι, για το σύνδρομο απνιών, αποφασίζουν να μπουν και σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής γενικότερα. Οπότε ναι. Οπότε και έπειτα παίρνοντας το CPAP έρονται αυτά τα προβληματάκια. Γι' αυτό, δηλαδή αυτό που λέμε το μεγάλο πρόβλημα, όχι θα πάρει βάρος αν κόψει το τσιγάρο, ναι, αλλά θα έχει τη συσκευή CPAP που θα τον ενεργοποιεί, δεν θα έχει την υπνηλία, οπότε θα χάσει βάρος από αυτούς τους παράγοντες. Άρα θα έρθουν πιο ομαλά αντιμετωπίζοντας και το σύνδρομο απνιών μαζί. Απλά θα πρέπει εμείς να μην ξεχνάμε, εκτός από την αντιμετώπιση του συνδρόμου απνιών, να λέμε και για τη μείωση του βάρους λέμε πάντα, αλλά να λέμε και για το κάπνισμα. Και να λέμε και τη μεθοδολογία πώς το κάνουμε. Και για το ένα και για το άλλο.
Δηλαδή, πολύ συχνά εμείς οι γιατροί λέμε και είδα πάνε να δυνατήσεις. Ναι, ένα όριστο. Και πήγαινε ναι. να κόψει και το κάπνισμα. Ένα όριστο. Ναι. Δεν είναι εντολές προς ανηλίκους. Είναι θεραπευτική αντιμετώπιση δύο φοβερών προβλημάτων που είναι νοσήματα. Και η παχυσαρκία και η διακοπή και του καπνίσματος. Άρα και υπάρχουν εργασίες που λένε ότι ο κίνδυνος του μεταβολικού συνδρόμου εν σχέση με τον κίνδυνο από το κάπνισμα είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος της συνέχισης του καπνίσματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι να πω κι εγώ. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Εμένα αυτό που μου έμεινε είναι ότι λείπουν οι μελέτες. Λείπουν. Υπάρχει τεράστια για έλλειμμα. Την αποτελεσματικότητα της διακοπής του καπνίσματος σε αυτό το σύνδρομο. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι που επηρεάζονται και δεν έχει γίνει καμία έτσι, σημαντική μελέτη για να φανεί το όφελος από την διακοπή. Αφού όταν έψαχνα εδώ δεν θα βρω να πω τίποτα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία. Συνεχίζουμε. Είχαμε ήδη καθυστερήσει μόλις όταν ξεκινούσαμε 10 λεπτά, οπότε νομίζω ότι δεν φάγαμε επιπλέον χρόνο. Θα τα πούνε γρήγορα οι επόμενοι.